Σας καλωσορίζουμε στις σημερινές κληρώσεις πρωταθλημάτων και κυπέλου. Ναι. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία προσωπική και οικογενειακή σε όλους. Εμείς ως ΕΠΣ Βιωτίας κάναμε τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βάλουμε τις ομάδες στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας. Ένας άθλος μεγάλος που δυσκόλεψε εμάς, αλλά και πιο πολύ εσάς. Εμείς κάναμε ό,τι δυνατόν μπορούσαμε με τους δικηγόρους, με την γραμματιακή υποστήριξη της Κατερίνας, που είναι γνώστης του αντικειμένου και το ξέρει πολύ καλά. Και αυτή τη δουλειά έπρεπε να ασχοληθούν οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Δεν είναι δουλειά των παραγόντων. Είναι δουλειά των Δήμων. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο εδώ, Δαλιάρτο, και να τον ευχαριστήσουμε για την αίθουσα που μας παραχώρησε. Και δεν το λέω επειδή είστε Δήμαρχοι εδώ, απλά έτσι ήθιστε και στο εξωτερικό και παντού να ασχολούνται οι Δήμοι, ώστε τα σωματεία να τα βοηθήσουν γραμματιακά. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε η Περιφέρεια. Οι Δήμοι προσπαθούν, αλλά δεν συμμετέχουν. Η Περιφέρεια μας έταξε 10 ποινιδωτές από το Γενάρη και ακόμα να έρθουν. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος που 10 ποινιδωτές, τους ζήτησα 30 και μου λέει 10 θα σας δώσουμε. Δεν είμαστε στους 10. Αλλά ούτε αυτή κατέφερα να τους φέρει τους 10. Εμείς μακάρι να μπορούσαμε οικονομικά να ενισχύσουμε όλες τις ομάδες από ένα χιλιάρικο να πάρει ένα ποινιδωτή, ο οποίος θα σώσει μια ζωή. Δεν αφήσαμε χωριό για χωριό να μην γυρίσουμε είτε σε εκδηλώσεις είτε στα πανηγύρια, αλλά και να συναντήσουμε τα σωματεία. Εντάξει, όπου μπορούσαμε φυσικά, γιατί ήταν καλοκαίρι κιόλας, ώστε να κατεβάσουμε τις ομάδες όλες και εκεί που βλέπαμε ότι υπήρχε πρόβλημα, ήμασταν παρόντες. 5 νέες ομάδες κατεβαίνουν φέτος, παρόλο τις οικονομικές δυσχέρειες που υπάρχουν και παρόλο ότι ομάδες στους όμορους νομούς δεν κατεβαίνουν, σε εμάς κατεβαίνουν και κατεβαίνουν γιατί κάτι καινούριο είδαν, κάτι καινούριο καθαρό και όμορφο στη Βιωτία γεννιέται και γίνεται. Έχουμε το κάστρο, μετά από 3-4 χρόνια ξανακατεβαίνει. Έχουμε το ενοχωράκι που σχεδόν δεκαετίες πίσω δεν κατέβηκε. Έχουμε τον υλικό να τον βρένας ξανά πάλι, τον επαμεινόδα Λεύτρον. Και δεν έχουμε μαζί μας τα Βάγια, ένα μεγάλο χωριό, και το Παύλο. Εμείς κάναμε προσπάθειες να πάμε και στα Βάγια και στο Παύλο και την πρόεδρο στο Παύλο ήρθαμε σε επαφή και της είπαμε δεν θα πληρώσει και τίποτα και διαιτησίες δώσαμε και τη συμμετοχή είπαμε να μην πληρώσει, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε παράγοντες να ασχοληθούν, παρόλο που είχε παίκτες. Και οι παίκτες φύγανε και πήγανε σε άλλες ομάδες, όπως το Κάστρο, το Διόνυσο και αλλού, όπως μαθαίνω. Τις καλωσορίζουμε και τις ευχόμαστε καλές επιτυχία και να ευοδοθούν οι στόχοι που έχουν βάλει κάθε ομάδα. Δεκάδες τα μέλη, τα mail και τα τηλέφωνα στους παράγοντες για να φτιάξει το Μητρό. Καθημερινά και πολλές ομάδες τα φτιάξανε και βοήθησε και η υπάλληλος Κατερίνα, όπως είπα. Προσπαθήσαμε να κατέβουν οι 4 ομάδες που ανέβηκαν στην Α κατηγορία. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τα παράβολα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε βάλει στις κληρώσεις και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Και όποιες μπορούν να κάνουν διακανονισμό, ώστε αυτά που χρωστάνε στην Ένωση να τα δώσουν στην πορεία. Για την άνοδο στην Α κατηγορία είχαμε βάλει μια ρήτρα στην προκήρυξη 1.000 ευρώ και μείον 3 βαθμούς, ώστε αυτός που θα ανεβαίνει να έχει κάποιο φόβο, να πληρώσει το χιλιάρικο, τουλάχιστον θα κατέβει στην Α, θα χρησιμοποιήσει το χιλιάρικο στην Α, στις διαιτησίες. Αλλά το δίστομο ούτε και αυτό τον φόβησε και έτσι θα έχει και χιλιάρικο και μείον 3, όπως και πέρσι. Στο φετινό πρωτάθλημα θα συμμετέχουν 11 ομάδες της Α κατηγορίας. Θα υπάρχει ένα ρεπό και η κατηγορία θα συμμετέχει, όπως είπαμε, με 11 ομάδες. Οι ομάδες γενικά στην Ένωση χρωστάνε περίπου 20.000 ευρώ. Και αν τα ζητούσαμε
και τα απαιτούσαμε, οι μισές ομάδες δεν θα παίζανε μπάλα. Αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις ομάδες όπως βοηθούμε κάθε χρόνο. Στις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, και έχουμε μόνο τη ΘΥΒΑ φέτος, οι άλλες δεν κατάφεραν να κατεβούν, για πρώτη φορά πέρσι πήραν 15.000 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και φέτος κατάφερα και θα βγάλει η ΕΠΟ 15 με 20 χιλιάρικα, μου είπαν. Και αυτό θα το απαιτήσω, αν δεν γίνει κάτι, θα τα δώσει η Ένωση τα λεφτά. Τα 15 με 20. Αλλά όπως μου ούταξε ο κύριος Γκακάτσης, και επειδή ο όμιλος είναι δύσκολος που πήγε η ΘΥΒΑ, γιατί δεν μπορούσε να πάει κάπου αλλού, και στον άλλο όμιλο να πήγαινε, πάλι τις ίδιες δυσκολίες θα είχε, τις μετακινήσεις θα είχε, στα νησιά όπως έχει και τώρα. Αυτό που κατάφερα όμως εγώ δεν ήταν εύκολο, γιατί το ζητούσαν και ομάδες Αθήνας, το ζητούσαν και άλλες ομάδες. Αλλά δόθηκε σε εμάς και σε 2-3 ακόμα που είναι απομακρυσμένες. Για το Μελισσοκόρι, το πρωτάθλημα που μας πέρασε, έγινε τεράστια προσπάθεια να κατέβει στην Β' κατηγορία και να κατέβει σε ομάδα, καθώς είχε πρόβλημα με το Μητρό και δεν είχε εγγραφεί στο Μητρό. Έβγαλε μια δικαστική απόφαση, μετέπειτα, αφού εμείς περιμέναμε 6 αγωνιστικές. Και περιμέναμε 6 αγωνιστικές γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε τις δύο ομάδες, το Μελισσοκόρι και τον Λιλώνα. Και τελικά δεν τις χάσαν τις ομάδες, είναι εδώ σήμερα, βλέπω. Έχουν δηλώσει κανονικά στη Β' κατηγορία και συνεχίζουν την πορεία αυτή που πρέπει. Αυτό ήταν άθλος για μας, γιατί ήρθανε mail από την Γενική Γραμματεία και μας απειλούσαν ότι αν βάλουμε τις ομάδες μέσα και δεν είναι εγγεγραμμένες, θα είμαστε έκτοτοι. Όμως εμείς δεν φοβηθήκαμε ούτε τις απειλές στα mail, ούτε τίποτα. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και τους είπαμε, άμα είμαστε έκτοτοι, πηγαίνετε μας στο δικαστήριο. Και έτσι καταφέραμε, μετά από 6 αγωνιστικές, να μπουν ξανά στο πρωτάθλημα και να συνεχίσουν με όλες αυτές τις αναβολές και να τερματίσουν και μάλιστα πήγαινε για πρωτάθλημα το Μελισσοκόρι. Όπως και ο Λιώνας είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Στη διαιτησία έχουμε πρόβλημα, καθώς δεν υπαρκούν οι διαιτητές. Και δεν υπαρκούν οι διαιτητές, όχι γιατί ευθύνεται κανένας από εμάς, αλλά γιατί δεν έρχονται διαιτητές στις σχολές που κάνουμε. Εσείς από σαν ομάδες, από κανένα χωριό εδώ που βλέπω παρόντες, δεν υπάρχει διαιτητής. Άρα εμείς πού θα τους βρούμε τους διαιτητές? Στην προκήρυξη φέτος, η οποία βρίσκεται στα Σπάργανα και να γράψουμε να την φτιάξουμε, την έχουμε φτιάξει την προκήρυξη, είναι κανονικά. Απλά θα βάλουμε μέσα ότι τα κλαμπ ειδικά θα μας προτείνουν υποχρεωτικά 4 νέους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι ταλέντα, αυτοί που είναι κατώτερους. Θα πρέπει υποχρεωτικά να μας τους στείλουν στις σχολές, άσχετα αν παραμείνουν διαιτητές ή δεν παραμείνουν. Και επίσης θα δώσουμε τα μπόνους που στην κάθε ομάδα θα μας στείλει, τους ποδοσφαιριστές ώστε να γίνουν διαιτητές. Θα πρέπει όμως και οι ομάδες και στα ντέρμπι, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να παίζουν. Και για να παίξουν τα παιδιά θα πρέπει να έχετε υπομονή και πρέπει να τα βοηθήσετε. Αλλιώς θα φέρουμε διαιτητές από όμορους νομούς, αλλά και όμοροι νομοί δεν έχουν διαιτητές. Αλλιώς θα φέρναμε. Και θα χρειώνεστε εσείς τις διαιτησίες, τα μεταφορικά. Άρα βοηθήστε τους διαιτητές, αυτά τα καινούργια παιδιά που παίζουν, γιατί δεν έχουν κάτι με τις ομάδες, βλέπουν και σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Παίζουν καθαρά και δεν έχουν μέσα τους να βοηθήσουν κάποια ομάδα. Καταρχήν δεν ξέρουν γιατί να βοηθήσουν, αλλά θα τα βοηθήσουμε ώστε να μην τα αποτρέψουμε από το γήπεδο. Να τα μαζέψουμε και να προχωρήσουν και αυτά. Τα αξιολογημένα παιχνίδια φυσικά τα παίζουν έμπειροι. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί όπως και πέρσι, με play out και play off. Οι 4 πρώτες ομάδες θα παίξουν μήνυ πρωτάθλημα με τη βαθμολογία που θα έχουν τερματίσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ο οποίος τερματίσει πρώτος σε αυτό το μήνυ πρωτάθλημα θα είναι πρωταθλητής. Για την κάθοδο ακόμα
Δεν την έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί να βλέπαμε πόσες ομάδες θα ήταν 12 ή 11. Στην πορεία θα βγει η προκήρυξη, θα υπογραφεί, θα πάει στην ΕΠΟ να εγκριθεί και θα γυρίσει σε εσάς. Στο περσινό πρωτάθλημα που πέρασε, δώσαμε πάρα πολλές διαιτησίες. Όποια ομάδα μας ζητούσε διαιτησία και βοήθεια, εμείς τους τη δίναμε. Παρόλο που δεν έχουμε διαιτητές, τους διαιτητές τους πληρώναμε εμείς. Γιατί αν είχαμε διαιτητές, θα παίζαν και αυτοί, θα βοηθούσαν και αυτοί, θα παίζαν δωρεάν. Όμως, τις διαιτησίες τις πληρώνουμε. Κανονικά, μεταφορικά, όλα. Γιατί τα παιδιά δεν πάνε τζάμπα. Λειτουργούμε δύο γραφεία στη Θήβα και στη Λιβαδιά, και αυτό σημαντικό, και να σας θυμίσω ότι η Εύβοια, που είναι ένας τεράστιος νομός, έχει ένα γραφείο και είναι στη Καλκίδα. Και υποχρεώνεται η Διψός να κατέβει και η Κάριστος να έρθει στη Θήβα για να κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη και τα διοικητικά που χρειάζεται κάθε ομάδα. Οπότε για μας είναι άθλος να έχουμε δύο γραφεία και να μπορούμε να τα οργανώνουμε και να τα έχουμε όπως τα έχουμε οργανωμένα. Εντάξει, και εδώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Μακρύ που κρατάει το γραφείο της Θήβας, της Λιβαδιάς, και την Κατερίνα με τον Μπάμπη που κάθονται στο γραφείο της Θήβας και βοηθούν. Και το γραφείο της Θήβας άνοιξε γιατί περισσότερες ομάδες είναι από τον Αλιέρωτο και κάτω. Από τον Αλιέρωτο και πάνω δεν έχουν πάρα πολλές ομάδες. 4-5 ομάδες. Οι υπόλοιπες είναι από τον Αλιέρωτο και κάτω. Φαινόμενα βίας ήταν ελάχιστα, αλλά ήταν και το πιο σημαντικότερο στο τελικό κυπέλλου που εκτεθήκαμε σε όλη την Ελλάδα. Και όπου πηγαίναμε, μας δίδυγαν με το δάκτυλο για το τελικό κυπέλλο. Ένας τελικός κυπέλλος όμορφος, το είχαμε οργανώσει να πάρουν κύπελα όλοι, να πάρουν μετάλλια όλοι. Και αυτό το φαινόμενο θέλω να απαλληφθεί για το καλό το δικό σας, να μην υπάρχουν πρόστιμα, να μην υπάρχουν ποινές και να είναι ένα ωραίο παιχνίδι ο τελικός κυπέλλος να διαφημίζει το βιωτικό ποδόσφαιρο όπως διαφημίζεται σε όλη την Ελλάδα. Για τις αναρτήσεις που κάνουν στα Facebook καθένας που ασχολείται με τις ομάδες, τις λύσεις τις δίνουμε εμείς ως ΕΠΣ. Δεν τις δίνει ούτε το Facebook, ούτε θα σας απαντήσει κανένας μέσω και τις συνομιλίες που γίνονται μέσα από τα Facebook για τις ομάδες. Μπορείτε να κατατίθετε έτοιμα στην Ένωση και εμείς σας απαντάμε. Ή να πάρετε τηλέφωνο, τον γραμματέα, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, όποιον εσείς νομίζετε και έχετε γνωστό, και να έρθει το αίτημα στο Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Δεν είναι σωστό τώρα να βγαίνω στα Facebook και να κατηγορεί μια ομάδα την άλλη και λοιπά και να γίνεται ένας πανικός. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Το βιωτικό ποδόσφαιρο, να σας πω σχετικά με άλλους νομούς, έχουμε ένα ικανοποιητικό νούμερο ομάδων για τη βιωτεία, σχεδόν 36 ομάδες. Είναι γραμμένες στο Μητρό και έτοιμες να παίξουν. Αυτές που δεν έχουν ακόμα εγγραφή, έχει δώσει προθεσμία μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 13 Σεπτεμβρίου, όποιος δεν είναι γραμμένος στο Μητρό θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Και όχι από εμάς, από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Οπότε, όποιοι έχουν πρόβλημα με το Μητρό, να βοηθήσουμε και εμείς να το λύσουμε άμεσα ή τουλάχιστον να κάνουν την αίτηση και να υπάρχουν για επεξεργασία τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζεται, ώστε να είναι νόμιμοι. Και στην πορεία θα βγει και η απόφαση της Γενικής Γραμματείας. Έχουμε τμήματα παιδικά και φέτος είχαμε πάρα πολλά παιδικά. Είχαμε περίπου 60 παιδικές ομάδες. 60 παιδικές ομάδες για τη βιωτεία είναι τεράστιο νούμερο, άμα φανταστείτε. Συν τις 36 είναι 96 ομάδες. Είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι μικρό. Άμα ρωτήσετε την Εύβοια, ρωτήσετε τη Φθιώτιδα, ρωτήσετε κι άλλες, θα δείτε ότι πραγματικά είναι μεγάλο το νούμερο. Και γι' αυτό θέλει οργάνωση. Μην νομίζετε ότι τα παιδικά πρωταθλήματα δεν θέλουν οργάνωση. Και είναι χειρότερα τα παιδικά. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε να παίξουν τα παιχνίδια, γιατί τα παιδιά αρρωσταίνουν και λοιπά, διάφορες δυσκέρες που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως το πρωτάθλημα τελείωσε, μπορεί να τελείωσε λίγο αργά. Αλλά το πρωτάθλημα τελείωσε και χάρη στον Βασίλη του Ζωγράφου, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής εκεί, κατάφεραμε και κάναμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Βγήκαν οι καλύτερες ομάδες, δόθηκαν σχεδόν σε όλο το σύνολο κύπελα και μετάλλια. Όσοι φτάσανε στο τελικούς και μη ημιτελικούς, δόθηκαν κύπελα και μετάλλια. Δηλαδή περισσότερα δώσαμε μετάλλια στα μικρά παρά στους μεγάλους. Να φανταστείτε
1,5 με 2 χιλιάρια κάνανε τα μετάλλια και τα κύπελα. Δεν ήτανε... Και δεν βάζαμε μετάλλια του 1 ευρώ, μετάλλια ώστε να το έχει το παιδί, να το έχει στο σπίτι του. Και από τα έσοδα, από τα παιδικά πρωταθλήματα, μην νομίζετε ότι είναι τεράστια, ούτε ένα χιλιάρικο δεν είναι. Άρα οι μεγάλες ομάδες πλήρωσαν τα μετάλλια των μικρών. Να το γνωρίζετε και αυτό. Στο σημείο αυτό όμως για τα παιδικά πρωταθλήματα πρέπει να βοηθήσουν οι προπονητές. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια βλέπω ένα μεγάλο πατζάρι ποδοσφαιριστών να ζητάνε διάφορα ποσά από τις ομάδες που δεν πάνε στη μία ομάδα, δίνει η άλλη ομάδα 3.000, η άλλη δίνει 2. Αυτά τα μπαζάρια τα εξαλείψετε και να προσπαθήσετε να βγάλετε δικά σας παιδιά και οι προπονητές που έρχονται πραγματικά να βγάλουν ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές που θα παίζουν μπάλα. Και όχι να παίζουν οι μισθοφόροι. Οι μισθοφόροι εμείς δεν θέλουμε στο εραστηνικό ποδόσφαιρο. Όποιος θέλει μισθοφόρος να πάει στη Γάμα, να πάει στο Super League 2, να δούμε θα πάρει τα λεφτά που ζητάει εδώ πέρα. Στη Super League 2 το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι 15.000-20. Και εδώ ζητάνε 8 και 7.000. Στη Super League 1 το μεγάλο, λένε κάτι νούμερα τρελά, 200.000. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχω ακούσει εγώ είναι 70.000. 60, 70, 80. Και τα παίρνουν αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν τα παίρνουν μετρητά, που λένε κάτι νούμερα 1 εκατομμύριο και 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι όλα για τα ταμεία. Άρα οι προπονητές και εσείς οι παράγοντες να πιέσετε τους προπονητές, γιατί εγώ δεν είδα κανένα προπονητή. Ελάχιστοι είναι αυτοί που βγάζουν ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι ζητάνε, πάει σε μια ομάδα και ζητάει: θέλω τον τάδε, θέλω τον τάδε, αυτό για να πάω για πρωτάθλημα. Γιατί, φίλε, βγάλε ποδοσφαιριστές, βγάλε παίχτες, βάλε τις θέσεις που θέλεις, βάλε τους παίχτες που θέλεις. Γιατί έτσι κάνανε και παλιότερα. Έτσι γινόταν και βγαίνανε οι ομάδες και είχαμε ομάδες. Πας σε ομάδες της Β' κατηγορίας και βλέπεις 48-49 ανθρώπους με κάτι κοιλιές εκεί πέρα και παίζουν μπάλα. Και έχουν στον πάγκο τα πιτσιρίκια. Τι να πω. Εσείς οι παράγοντες θα καθορίσετε όμως αυτά. Μην αφήσετε τους κοντρούς να παίζουν στο 5x5. Απ' έξω τα παιδάκια, τα μικρά. Δεν πειράζει. 14 και πάνω έχει δικαίωμα να παίξει, να παίξει 14. Δεν πέφτει ούτε κλωτσά ούτε τίποτα εδώ πέρα. Να τους προσέχετε εσείς. Στόχος, κύριε Δήμαρχε, είναι να πιέσουμε τους Δήμους να φτιάξουν γήπεδα και να κατασκευάσουν και άλλα γήπεδα. Στη Λιβαδιά, στη Θήβα. Ο Δήμος εδώ τα έχει σε, είναι επιβελό όλα τα γήπεδα που έχει. Και να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο για το φωτισμό που έκανε στο Μαυρομάδι και έδωσε ένα αγώνα μεγάλο, γιατί το γνωρίζω. Και στην πορεία να ζητήσουμε να φτιάξουμε και άλλα γήπεδα, γιατί χρειάζονται και άλλα γήπεδα. Ο Λιάρτος, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά ο Δήμος της Θήβας και της Λιβαδιάς χρειάζεται τουλάχιστον άλλα 2 γήπεδα. Ποιος θα τα πει αυτά? Ερχομενός θέλει, ερχομενός. Ερχομενός σε σχέση με τα γήπεδα που έχει, έχει γήπεδα. Άσχετα αν το γήπεδο αυτό θέλει ξύλωμα και φτιάξιμο, που είναι επικίνδυνο το γήπεδο. Αλλά χρειάζεται και εσείς να πιέσετε τους δημάρχους. Να τους πιέσετε. Είναι καινούργιοι δήμαρχοι. Έχουν και αυτοί όρεξη για δουλειά. Να τους πιέσετε όμως να έρθουν στα γήπεδα να δούνε. Τα οικονομικά της ΕΠΣ έχουν συμμαζευτεί πάρα πολύ. Δεν χρωστάμε πουθενά και σε κανέναν και έχουμε μειώσει τα λειτουργικά έξοδα στο ελάχιστο. Και στα τηλέφωνα και στη γραμματεία και παντού. Άρα η ΕΠΣ είναι πεντακάθαρη και έχουμε και ταμείο. Και ταμείο για να βοηθήσουμε τις ομάδες όπως τις βοηθήσαμε τις ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες, όπως σας είπα, δεν έχουν καταθέσει παράβολα. Έτσι, διακανονίσαμε, θα τα δώσω στην πορεία. Για να μην πετάξουμε τις ομάδες έξω για το οικονομικό. Και δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Δεν θέλουμε τα λεφτά. Τα λεφτά τα θέλουμε για να σας τα επιστρέψουμε πίσω. Και τα πρόστιμα που βάζουμε, σας τα επιστρέφουμε πίσω. Και θα σας τα επιστρέψουμε πίσω. Είτε με διαιτησίες, είτε με ό,τι άλλο τρόπο μπορούμε. Με μπάλες, με γυρίχτια, με όλα. Η λειτουργία της ΕΠΣ και των γραφείων λειτουργούν άψογα χάρης και της γραμματείας Κατερίνας, όπως σας είπα. Και νομίζω με τα χρόνια που έχει περάσει μαζί μου εδώ πέρα έχει εμπειρία σε όλα τα θέματα και θα μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε θέμα και να σας το λύνει, αλλά και στους συναδέλφους, στον Μακρύ, στον Μπάμπη τον Κουτσοδήμο, στον νέο τον γραμματέα εδώ, τον Θανάση τον Γεωργίου και στα άλλα παιδιά που ασχολούνται με αυτό. Η ημερομηνία έναρξης κυπέλου, αν δεν έχετε αμφιβολία, τη Β' κατηγορία τώρα λέω, είναι 14 με 15 Σεπτεμβρίου. Είστε έτοιμες οι ομάδες της Β' κατηγορίας? Όποιος θέλει, όποιος δεν είναι έτοιμος, θα έρθει εδώ να υποβάλει έτοιμα, όχι έτοιμα, προφορικά εδώ,
και να σας πάμε πιο πίσω. Όποιοι όμως είναι έτοιμοι, θα πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν ένα, τουλάχιστον το κύπελο. Δεν ξέρω, είστε έτοιμοι οι υπόλοιποι. Τη Β. Δεν είναι ακόμα. Εντάξει. Θα πάει την επόμενη εβδομάδα. Θα το πείτε εδώ πέρα μετά την κλήρωση, να σημειώσω πότε θα πάρουν για να γίνουν τα παιχνίδια. Έναρξη πρωταθλημάτων Α κατηγορίας. 21 με 22 Σεπτεμβρίου. Είμαστε έτοιμοι εκεί, στην Α. Εντάξει. Θέλει να παίξει 15. Όχι. Έναρξη πρωταθλημάτων Β κατηγορίας. 28-29 Σεπτεμβρίου. Εντάξει είμαστε. Εντάξει και θα το δούμε. Θα βάλουμε ημερομηνία όπως βάζουμε κάθε χρόνο ημερομηνία και το βλέπουμε. Αν είμαστε έτοιμες οι ομάδες θα ξεκινήσουν. Δεν είμαστε, θα πάμε μια εβδομάδα πίσω. Αυτό σε εσάς οφείλεται, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Και στο πρόγραμμα και παντού. Θα σας βοηθήσουμε και στη διαιτησία. Παιδικά πρωταθλήματα. Φέτος θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο. Όποιος έχει παιδικό πρωτάθλημα, όποιος έχει παιδική ομάδα θα πρέπει να τη δηλώσει, να πάει στην Κατερίνα να τη δηλώσει είτε προφορικά είτε με έγγραφα που χρειάζονται ώστε να οργανώσουμε το πρωτάθλημα και να το ξεκινήσουμε πιο νωρίς γιατί τραβάει μέχρι τον Ιούνιο. Με τις αναβολές, με τα κρύα, με τα διάφορα γιορτές που έρχονται μέσα τα παιδιά που έχουν και πάει μέχρι τον Ιούνιο. Μετά στον Ιούνιο έχουν τις εξετάσεις κλπ. Οπότε καλό είναι να τελειώνει το Μάιο, 15 Μαΐου να έχουν τελειώσει τα παιδικά. Ορίστε. Τι να κάνουμε, τι θέλετε να κάνουμε. Τι εννοείς, δηλαδή, την ΚΑΠΑ 14, τι εννοείς. Είναι μέχρι ναι. Ναι. Κάνουμε 14, ναι. Έχουμε δώσει την άδεια να μπορείτε να κάνετε με άλλα χωριά. Μια ομάδα. Ναι. Και άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες. Να φτιάξετε, το έχουμε κάνει. Και από πέρσι ήταν. Και από πέρσι ήταν. Να μπορείς να φέρεις από άλλο χωριό να παίζουν. Αυτό δεν λες. Ναι, ανεβαίνει. Από φέτος ανεβαίνει ένα χρόνο. Ανεβαίνει ένα χρόνο. Α, ανά ηλικία. Αυτά είναι από την, είναι από τις εθνικές ομάδες, δεν είναι δικά μας αυτά. Εμείς ακολουθούμε τις εθνικές ομάδες. Αυτά μας τα δίνει η ΕΠΟ. Τις ηλικίες, λες. Ηλικιακά. Τα ΚΑΠΑ τα βγάζει η ΕΠΟ, όχι εμείς. Εμείς έχουμε όλες τις ηλικίες. Καταλαβαίνω ότι... K16, K14, K12, K10. Και αν έχετε και όρεξη, μπορούμε να φτιάξουμε και junior. Αυτό είναι αφορά εσάς. Αν δηλώσετε ομάδες, το κάνουμε και αυτό. Εμείς προγραμματισμό κάνουμε. Και η διαιτησία μπορούμε να δώσουμε. Κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδες, δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε ομάδες. Και ειδικά τα κλαμπ. Δεν ξέρω, έχει κάποιος να κάνει κάποιο ερώτημα, να κάνει κάποιο αίτημα. Να συζητήσουμε κάτι που θέλετε. Δεν είναι φυσικά γενική συνέλευση, αλλά εντάξει, είναι κληρώσεις ήρθαμε να κάνουμε. Θέλετε, κάναμε κάποια διευκρίνηση για την Α. Εξάλλου, σας, κάθε φορά που χρειάζεται κάτι, σας στέλνουμε mail. Τα mail να κοιτάτε. Εμείς ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή με mail. Πάει και στο Facebook και, και στα mail σας. Και αναρτήσεις στο site. Από φέτος έχουμε προσπαθήσει, ναι. Ναι, 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 πες μου. Ναι, έχω τελειώσει, απλά ερωτήσεις, άμα θέλετε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο το θέμα των προπονητών που μπορεί να πέρσι μια. Αν μπορείτε να μας δώσετε διευκρινίσεις που θα ισχύει φέτος, τι καθεστώς... Υποχρεωτικός προπονητής κατηγορία σε Β και Α. Στις μικρές ομάδες σε, στην Α, Β. Β και Α. Είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου. Και εκ της ΕΠΟ. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια για τη Β' κατηγορία παίρναμε εξαίρεση καθώς έλεγε ότι πρέπει να έχει ο σύνδεσμος προπονητών πρέπει να έχει 90 προπονητές.
Εγώ απέδειξα στην ΕΠ ότι η Βιωτία δεν έχει 90 προπονητές, έχει 45 κάπου εκεί, τους μισούς. Παρ' όλα αυτά, δηλώνουν προπονητές από τη Θειότιδα, από τη Φωκίδα, από τη κάτοικη. Και εγώ λέω, πώς θα σας αποδείξω ότι αυτός είναι κάτοικος Αθήνας? Πώς θα αποδείξω? Αυτά πρέπει να τα αποδείξω σύνδεσμο των προπονητών. Εγώ δεν μπορώ να τα αποδείξω αυτό. Εγώ ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους είπα και τα ονόματα όλα, τους κατακαθέσα στην ΕΠΟ, ότι αυτά τα άτομα δεν είναι βιωτοί και δεν ασχολούνται με το βιωτικό ποδόσφαιρο. Είναι σε άλλες θέσεις. Απλά ψηφίζουν εδώ. Τώρα γιατί ψηφίζουν, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι δεν εισακούστηκα, γιατί και ο σύνδεσμος των προπονητών ανήκει στην ΕΠΟ τώρα. Και αυτοί έχουν το δικό τους παράγοντα μέσα στις επιτροπές και περνάνε τα δικά τους. Όπως και την υποχρεωτικότητα, αυτοί την περάσανε, πήγανε στον Υπουργό, θέλανε να είναι υποχρεωτικό στη Β' κατηγορία. Δηλαδή οι ομάδες να πληρώνουν 600 και 700 ευρώ προπονητές υποχρεωτικά. Χωρίς το κράτος να τους δίνει, τους έδωσε 1.200-1.300 ευρώ, πώς θα τους έδωσε? Αυτά, θα τα λίγα, πενιχρά. Ένα χιλιάρικο, πώς τους έδωσε? Πες μου. Κάρτα, τι εννοείς? Την τριετία. Υποχρεωτικά πρέπει να πληρώσει τριετία. Να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν δεν, έχει, δεν είναι νόμιμος από την ΕΠΟ, δεν μπορεί να συμμετέχει. Όχι, ναι, επειδή κάποιες ομάδες και ήταν αρκετές, από ό,τι ξέρω, τώρα πρόσφυγε αυτό. Ναι, φυσικά, ναι. Θα ισχύει και δεν. Βεβαίως, αφού είναι υποχρεωτικό, σας λέω. Είναι υποχρεωτικό. Εμείς τα πρόστιμα αυτά τα ρυθμίσαμε στις ομάδες που χρωστάνε, τα ρυθμίσαμε και τα πληρώνουν λίγα-λίγα. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην τα πάρει. Είναι νόμος αυτός. Αν δεν, αυτό θα ερχόταν ένα μπουγιουρδί από την ΕΠΟ και θα έλεγε ότι το πρωτάθλημα δεν ισχύει στην Βιωτία, άρα φεύγεται και από το ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Δεν είναι θέμα δικό μας. Οι προπονητές δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα της πολιτείας, η οποία επέβαλε τους υποχρεωτικά. Και ευτυχώς που ο νέος υπουργός έβαλε και τη ΣΕ μέσα, γιατί μέχρι προχτές δεν είχε τη ΣΕ και έτσι δεν μπορούσε να βρείτε ούτε προπονητή. Προπονητές δεν μπορούσες να βρεις. Στη Βιωτία ψάξει να βρείτε προπονητές. Έχει προπονητές? Δεν υπάρχουν προπονητές. Αλλά όμως ο σύνδεσμος έχει γίνει 90 γραμμένος. Πέρασε προπονητή. Ψάχνει να βρείτε προπονητές. Μην παίρνετε πρόεδρο, μήπως έχει κανένα προπονητή. Πού να τον βρω τον προπονητή? Και ζητάνε, έρχονται και ζητάνε 600 και 700 ευρώ αυτοί που έρχονται. Δεν ξέρω, άλλη ερώτηση έχετε να κάνετε? Δεν ξέρω. Θα συζητήσουμε κάτι άλλο? Δεν έχετε απορίες, να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, τότε να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε. Είτε οικονομική υποστήριξη είναι αυτή, είτε ηθική, είτε διοικητική. Θα σας βοηθήσουμε και σας βοηθάμε. Γι' αυτό και έχουμε 36 ομάδες ενεργές. Και να φανταστείτε, η ξηρονομή, ένα χωριό 150 κατοίκων, κατεβάζει ομάδα. Άρα, αυτό είναι άνθρωπος που κάνουμε. Δύο λόγια μόλις ολοκληρώθηκε, τυπικό. Η κλήρωση, αλλά για εσάς σηματοδοτεί κάτι το ιδιαίτερο, πρώτη κατηγορία Βιωτίας. Καταρχάς για εμάς είναι μεγάλη τιμή, μέσα σε τρία χρόνια ιστορίας είναι η αγγλική μας ομάδα να καταφέρουμε μέσα σε τρία χρόνια να ανεβούμε αλφα τοπικό. Είναι μεγάλη μας χαρά που καταφέραμε αυτό, αλλά το σημαντικότερο για αυτήν την ομάδα είναι ότι έχουμε μια ακαδημία από πίσω που στόχος της ακαδημίας είναι να παίζουν τα παιδιά στη μεγάλη ομάδα. Την έχουμε δημιουργήσει στην ομάδα, γι' αυτό και το λόγο και μόνο. Ήταν μεγάλη μας χαρά που πέρσι καταφέραμε αυτό το επίτευγμα τα παιδιά. Συνεχίζουμε να είμαστε πάλι με τα ίδια παιδιά, με τα περισσότερα παιδιά. Έχουμε 3-4 προσθήκες που είναι από μεγάλη ηλικία, που καθαρά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουν τα πιο μικρά σε ηλικία παιδιά και να τους βοηθήσουν σε θέμα νοοτροπίας και θέμα καθοδήγησης περισσότερο σαν προπονητές μες στο γήπεδο παρά να παίξουν μπάλα. Αυτή είναι δηλαδή τα παιδιά που έχουμε στην ομάδα, οι μεγάλοι είναι καθαρά προς καθοδήγηση του μικρούς. Από εκεί πέρα, στόχος μας και φέτος και κάθε χρόνο θα είναι η εξέλιξη της ομάδος και μόνο. Και έχουμε σωστό και ωραίο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Πώς περιμένεις την πρώτη κατηγορία φέτος με περισσότερες σε σχέση με πέρσι ομάδες? Πώς περιμένεις το πρωτάθλημα? Κοίταξε, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο γιατί θα είναι διαφορετικές οι ταχύτητες β' τοπικό με α' τοπικό. Το ξέρουμε αυτό. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Κάναμε και φέτος μια πολύ καλή προσθήκη από θέμα προπονητή, τον κύριο Αγγέλου που ήρθε να αντικαταστήσει τον κύριο Σπάρο για λόγους οικογενειακούς, ο Δημήτρης, που και πάλι όταν με το καλό
θα είναι κοντά μας, δηλαδή θα είναι μαζί με τον Γιώργο, αλλά είναι σημαντικό που ήρθε ο κύριος Αγγέλου κοντά σε αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση. Του αρέσει να δουλεύει με τέτοιες ηλικίες, με πιτσιρίκια, με έφηβους, και ξέρουμε ότι υπό την καθοδήγηση του θα έχουμε μια, θεωρώ, μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί στο φετινό πρωτάθλημα και βλέπουμε ότι είπα το Ελοπιακός υποβιβάστηκαν και παίζουν στην άλλη κατηγορία και τέλος. Κοίταξε, άμα δούμε λίγο θεωρητικά τα ρόστερ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Θεωρώ ότι Καπαρέλι, Κόκκινο και Σχηματάρι είναι τρεις ομάδες που είναι πιο δυνατές από τις άλλες ομάδες. Από εκεί και πέρα όλοι μας μετά θα βράζουμε στο ίδιο γαζάνι, να το πω, και θα κοιτάξουμε για τον καλύτερο όλοι μας. Η ομάδα του Ελοπιακού πέρσι, τρίτη εθνική κατηγορία, ήταν το όνομα που κυκλοφόρησε περισσότερο στα χείλη των ποδοσφαιρικών στεκιών, γιατί πέτυχε μια τεράστια επιτυχία. Αλλά φέτος από μόνοι σας επιλέξατε να παίξετε Α κατηγορία. Πώς περιμένεις το πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις, στόχους για την ομάδα? Καταρχάς, καλή ποδοσφαιρική χρονιά, προπάντων στα παιδιά που αγωνίζονται, στους παράγοντες και σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο. Μία ιστορία του χωριού μας κοντά στα 45 χρόνια. Ήταν το αποκορύφωμα αυτό που ζήσαμε πέρσι. Και σαν πρωτάθλημα, σαν ανταγωνιστικότητα πρωταθλήματος, με ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Εθνικός, ο Απόλλωνας, ο Φωστήρας, ήταν κάτι, το λέω και συγκινούμε, ήταν κάτι το εξωπραγματικό για το χωριό μας. Ένα χωριό 220 κατοίκων και κατάφερε σε αυτό να σωθεί με μια μεγάλη επιτυχία. Κατάφερε τα παιδιά που παίζανε να διακριθούνε. Καταφέρανε οι παράγοντες, θέλοντας και μη, να γίνουν επαγγελματίες. Και κατάφερε ένα χωριό να χαίρεται τόσο πολύ όσο τίποτα άλλο. Φυσικά, σε όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας που τόσα χρόνια κάνει η ομάδα και ιδίως του γιατρού μας και πρώην Προέδρου του Τάσο του Καμούτσι, που ήταν 15 χρόνια Πρόεδρος, μαζί του όλα τα άλλα τα παιδιά, οι οποίοι στο παρελθόν είχαμε παίξει ποδόσφαιρο και ήμασταν κοντά στην ομάδα, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν. Η χρονιά έκλεισε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, υπήρχε μια μεγάλη στενοχώρια στο τέλος με το χαμό του Στάθη του Χατζηλάμπρου, που είναι σαν να χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας με αυτό το παιδί. Τώρα καλούμαστε, είναι μια μεταβατική περίοδος της ομάδος. Καλούμαστε, θεωρώ, είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Έχουμε ξεκινήσει με το προπονητή τον Κώστα του Σταμούλη. Αυτό που είπαμε από την αρχή ήταν, ο στόχος μας ήταν να στραφούμε πλέον στα μικρά παιδιά, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ομάδα και να εκμεταλλευτούμε και τα 5 παιδάκια 6 που έχουμε γηγενείς από το χωριό μας. Στραφήκαμε στον Κώστα τον Σταμούλη, που με τη βοήθειά του μας έφερε και κάποια άλλα παιδιά. Και έχοντας και 3-4 παιδάκια έμπειρα, να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, ώστε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο, χωρίς πολλά-πολλά. Και αν κάποιο παιδί από εκεί μέσα μπορεί να διακριθεί, να διακριθεί. Περιμένετε πώς το πρωτάθλημα, το οποίο, όπως ανέφερες, έχει πάρει το όνομα του Στάθη, του Χατζηλάμπρου, έτσι ονομάζεται πλέον το πρωτάθλημα αυτό, ποιους περιμένεις να είναι τα φαβορί για να το χτυπήσουν? Θεωρώ ότι το φαβορί είναι ξεκάθαρο το Καπαρέλι, ώστε να ακολουθεί το Κόκκινο, από ό,τι ακούγεται. Και οι άλλες ομάδες θεωρώ ότι θα είναι μια δεύτερη ταχύτητα μετά από αυτές τις δύο. Εκτός αν υπάρξει και κάποια έκπληξη. Δύο λόγια, καταφέρατε και πήρατε την άνοδο πέρσι, έστω μέσω του Μπαράζ, δεν έχει σημασία αυτό. Πρώτη κατηγορία, επανέρχεται η ομάδα του Ακρεφνίου. Μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε πέρυσι να επανέλθουμε, όπως είπες. Θα προσπαθήσουμε φέτος για το καλύτερο δυνατό, με κυρίως παιδιά από το χωριό, με κάποιες προσθήκες σε θέσεις οι οποίες ήταν ακέραιες, μπορώ να πω, για να καταφέρουμε το καλύτερο. Και είμαστε έτοιμοι για το καλύτερο δυνατό. Με τον Ανδρέα τον Μαρτίνο προπονητή και φέτος, που πέρυσι καταφέραμε την άνοδο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Σε σχέση με πέρσι, η πρώτη κατηγορία που ονομάζεται Στάθης Χατζηλάμπρος στη μνήμη του παιδιού που έφυγε τόσο πρόωρα, περισσότερες ομάδες σε σχέση με πέρσι, πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα, φαβορεί και λίγο. Πιστεύω το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες έχουν κάνει καλές κινήσεις μεταγραφικές, ειδικά από το Καπαρέλι, το Κόκκινο. Έχουν κάνει αρκετές κινήσεις και πολύ καλές. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα έχουμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα και θα παιχτούν οι ομάδες που πιστεύω που θα διεκδικήσουν την άνοδο θα είναι 3 με 4 και όχι 1 με 2. Και θα είναι όλες στον πόντο, πολύ κοντά πιστεύω.